Δεν είμαι επαγγελματίας μάγειρας, γι' αυτό και δεν κάνουμε μάθημα μαγειρικής αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή κάποιος δεν είναι επαγγελματίας, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μαγειρεύει, να περιποιείται τους φίλους του, την οικογένειά του. Μια τρυφερή ύπαρξη τέλος πάντων, αν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα φτιάξουμε ριζότο. Ριζότο με μανιτάρια. Άγρια και μη. Καταρχάς, είναι καλό να πούμε τι εστί ριζότο πρώτα απ' όλα και γιατί, ποια είναι η διαφορά του με το πιλάφι με το οποίο ίσως έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι. Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι το ρύζι βράζει σε ζωμό και όχι σε απλό νερό και θα σας πω για το ζωμό σε λίγο. Το δεύτερο είναι η υφή. Το ριζότο δεν είναι το σπυρωτό ρύζι στο οποίο έχουμε συνηθίσει περισσότεροι, αλλά δεν είναι και το λασπωμένο, αυτό ο λαπάς που λέμε, ένα νιανιά πράγμα το οποίο σίγουρα δεν είναι ωραίο και το τρώμε συνήθως όταν είμαστε άρρωστοι. Η υφή του ιδανική είναι κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή είναι σπυρωτό, αλλά τέλεια χυλωμένο. Και για να γίνει αυτό, να επιτύχουμε αυτή την υφή, έρχεται και ο τρίτος παράγοντας, που είναι η συγκεκριμένη ποικιλία ρυζιού που χρησιμοποιούμε. Τρεις είναι βασικές ποικιλίες: αρμπόριο, καρναρόλι ή διαλώνε νάνο, λιγάκι πιο δυσέβρετη η τελευταία. Και οι τρεις ιταλικές και οι τρεις μας βοηθάνε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μία συνταγή ριζότο με μανιτάρια, παραλλαγή συνταγής δανεισμένης μάλλον από τον Jamie Oliver, να σας δείξω τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Καταρχάς, θα χρησιμοποιήσουμε μανιτάρια φρέσκα μεν, άγρια δε. Θα χρησιμοποιήσουμε μανιτάρια απλά του εμπορίου καλλιεργημένα. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης μανιτάρια άγρια, κυρίως πορτσίνι και σιτάκε αποξηραμένα. Προφανώς το ρύζι μας, ο ζωμός μας, ζωμός κοτόπουλο. Τώρα, αν κάποιος είναι μερακλής ή έχει το χρόνο, δεν είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει το ζωμό του κοτόπουλου από μόνος του. Θέλει μερικά κομμάτια κοτόπουλο, κάποια λαχανικά, χειμερινά, πώς το λένε, καρότα, κολοκύθια, πατάτες και κάποια μυρωδικά, τα βράζει και είσαι έτοιμος. Αλλά και να χρησιμοποιείτε ένα από αυτούς, ειδικά τους νοπούς στο ψυγείο, τους έτοιμους ζωμούς, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Αντί για κρασί, και εδώ είναι ένα μυστικό του Jamie Oliver, θα χρησιμοποιήσουμε βερμούτ. Το βερμούτ, το οποίο είναι ένα απεριτίφ ποτό βασισμένο στο κρασί, αλλά με έξτρα εθέρια έλαια από μυρωδικά, όταν μπει στη μαγειρική και αρχίσει και μαγειρεύεται, αρχίζει και εξατμίζεται, η γεύση και η περιπλοκότητα που θα μας αφήσει θα είναι πολύ καλύτερη. Γι' αυτό το προτιμάμε. Τι άλλο έχουμε? Ελαιόλαδο, φρέσκος μαϊντανός, βούτυρο, λεμόνι, αλάτι, πιπέρι καλά, παρμεζάνα, προαιρετική θα έλεγα, θα τη δούμε στο τέλος, και θυμάρι από τη γλάστρα μου. Θα ψιλοκόψουμε τα υλικά που χρειάζονται να ψιλοκοπούν και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τριών ειδών μανιτάρια. Γενικά, τα μανιτάρια, οι ειδικοί λένε ότι όταν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει κανείς στη μαγειρική, καλό είναι να μην τα πλένει γιατί ρουφάνε νερό. Εδώ όμως, αυτά εδώ που είναι του εμπορίου, επειδή θα βράσουν μέσα στο ριζότο, δεν μας χαλάει καθόλου να βγάλουν ζουμιά τα οποία εν τέλει θα τα χρησιμοποιήσουμε στο ριζότο. Άρα αυτά απλά θα τα πλύνουμε να φύγουν οι πολλές τους βρωμιές. Πάει αυτό. Αυτά εδώ είναι αποξηραμένα. Η μέθοδος για μένα είναι εξαιρετική και τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην κουζίνα, γιατί με την διαδικασία της αποξήρανσης κρατάνε όλα τα αρώματα και όλη τη γεύση. Αυτό που πρέπει να κάνει κανείς βεβαίως είναι να τους ξαναδώσει τη φυσική τους υγρασία. Και πώς θα γίνει αυτό? Χρησιμοποιώντας ζωμό. Απλά θα τα καλύψουμε με λίγο ζωμό, ο οποίος είναι ζεστός αλλά όχι βραστός, ίσα ίσα να μουλιάσουν εκεί πέρα. Και να ξέρετε βέβαια ότι το ζουμί αυτό μετά, που θα έχουμε βγάλει και τα μανιτάρια, δεν θα το πετάξουμε. Απέναντίας θα το σουρώσουμε για να βγουν τίποτα χωματάκια κτλ. Πόσα να είναι, σίγουρα θα έχουν τα μανιτάρια. Και θα το χρησιμοποιήσουμε βεβαίως στο ριζότο, γιατί θα έχει όλη τη γεύση και όλη τη μυρωδιά. Και μας μένουν τα άγρια μανιτάρια. Τα άγρια μανιτάρια, δεν σας το είπα πριν, δεν θα μπουν στο ριζότο κατά τη διάρκεια του βρασίματος. Θα τα ψήσουμε παράλληλα και θα τα βάλουμε στο τέλος. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί θέλουμε να βγάλουμε, ψήνοντάς τα τελείως σκέτα, χωρίς κάποιο λίπος, χωρίς κάποιο μυρωδικό, οτιδήποτε, θέλουμε να βγάλουμε όλο τους το γήινο αρωματικό στοιχείο. Γενικά, να ξέρετε, όταν μιλάμε για μανιτάρια στη μαγειρική, τα γήινα αρώματα είναι αυτά ακριβώς που θέλουμε να βγάλουμε και να μας δώσουν στο φαγητό μας. Δηλαδή αρώματα από ξηρούς καρπούς, από καφέ, από χώμα, από καβουρντισμένα στοιχεία, τα οποία εν τέλει θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα μας δώσουν
αν θέλετε, μία ψευδέστηση κρέατος χωρίς να είναι κρεατοφαγικό το πιάτο μας. Εδώ λοιπόν το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τα καθαρίσουμε με το πινελάκι, ίσα να φύγουν οι πολλές βρωμιές που, εντάξει, όσο να είναι, μανιτάρια είναι, στο χώμα ήτανε, οπωσδήποτε κάτι έχουν κρατήσει. Σε πρώτη φάση θέλουμε να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι μας, το οποίο και θα σοτάρουμε, όπως θα δούμε σε λίγο, με τι άλλο βεβαίως, με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ήρθε η ώρα να ψιλοκόψουμε το μαϊντανό. Εμένα μου αρέσει να το κάνω με την παραδοσιακή ιταλική μετζαλούνα και μπορώ να σας πω ότι μοσχοβολάει απίστευτα, γιατί είναι ολόφρεσκος. Το μανιτάρι το ήμερο δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε πάρα πολύ, έτσι. Θέλω να έχει την πλήρη του υφή και όλα τα στοιχεία, απλά να μην το βάλουμε στο ριζότο ολόκληρο προφανώς. Μαγειρεύω μόνο με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πάντα. Πέρα από τη γεύση είναι και ο βαθμός στον οποίο καίγεται, που μας εξυπηρετεί πάρα πολύ στην κουζίνα. Και βοηθάμε και το εθνικό μας προϊόν εκτός των άλλων. Και αυτό που θέλουμε εδώ πέρα να κάνουμε είναι να τσιγαρίσουμε πολύ απαλά σε πρώτη φάση το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Έβαλα μπόλικο, εντάξει, εμένα μου αρέσει γενικώς, είναι η αλήθεια, και δίνει ωραία γεύση. Ο καθένας βάζει κατά βούληση. Θέλει προσοχή, γιατί πρέπει να υδρώσει, όπως λένε οι σεφ, αλλά χωρίς οπωσδήποτε να το κάψουμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Ίσα-ίσα δηλαδή να πάρει λίγο χρώμα, να χρυσήσει. Το κρεμμύδι μας έχει υδρώσει και έχει χρυσήσει τέλεια. Θα δυναμώσω λίγο τη φωτιά, όχι πάρα πολύ, αλλά λίγο, και θα αρχίσω να ρίχνω μέσα το ρύζι, το οποίο, τι θα το κάνουμε ουσιαστικά, θα το σοτάρουμε, θα το καβουρντίσουμε, και αυτό είναι μέρος της διαδικασίας με την οποία επιτυγχάνουμε την τέλεια υφή που θέλουμε για το ριζότο. Το ρύζι μας έχει χρυσήσει, έχει αρχίσει δηλαδή πολύ απαλά να καβουρντίζεται, και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε το στοιχείο του αλκοόλ. Όπως είπα πριν, δεν θα βάλουμε το κρασί, ένα λευκό κρασί, το οποίο θα ήταν και το πιο απλό ίσως και τετριμένο. Θα βάλουμε 75 ml και θα το κάνουμε σωστά με μεζούρα. Από ωραίο και μυρωδάτο βερμούτ. Εδώ πέρα η μυρωδιά πραγματικά δεν περιγράφεται. Τι θέλουμε εμείς εδώ? Θέλουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ, αλλά να μείνει όλο το αρωματικό στοιχείο που έχει το ποτό μας, και το οποίο θα περάσει τελικά μέχρι το τέλος, τόσο η κρασίλα, αν θέλετε, όσο και τα βοτανικά στοιχεία που έχει το βερμούτ, θα περάσουν μέχρι το τελικό πιάτο. Δεν χρονοτριβούμε, αρχίζουμε να προσθέτουμε κατευθείαν τα μανιτάρια, τα οποία τόσο τα ζεματισμένα, τα μουλιασμένα, όσο και τα φρέσκα του εμπορίου, τα προσθέτουμε στην αρχή μόνα τους, χωρίς ακόμα υγρό στοιχείο. Γιατί έχουν από μόνα τους πάρα πολύ αποθηκευμένη υγρασία. Αυτή θέλουμε να τη βγάλουμε στο πιάτο πριν αρχίσουμε να προσθέτουμε το ζωμό. Η φωτιά εντωμεταξύ είναι ακόμα σε επίπεδα κάτω από τη μέση. Υπενθυμίζω ότι είχα κρατήσει το ζωμό στον οποίο είχαν μουλιάσει τα μανιτάρια τα αποξηραμένα. Υπενθυμίζω επίσης όμως ότι τον έχω σουρώσει, έτσι, για να φύγει οποιοδήποτε χώμα, πετραδάκι, βρωμιά που θα είχαν τα μανιτάρια. Τον προσθέτω πρώτο και εδώ πέρα παίρνω όλη τη μανιταρίλα. Γενικά θα δείτε ότι τα μανιτάρια είναι μπόλικα. Έχουμε και άλλα να προσθέσουμε στο τέλος, και είναι και χοντροκομμένα. Είναι ένα πιάτο, πώς να το πω, έτσι σαν χωριάτικο, σαν μπρουτάλ. Δεν είναι πάρα πολύ το συγκεκριμένο, δεν είναι πάρα πολύ εκλεπτισμένο. Είναι ένα πιάτο, όπως είπα πριν, το οποίο είναι σαν να τρως κρέας, γιατί παίρνεις όλη την πρωτεΐνη και όλη τη γεύση, χωρίς όμως να τρως κρέας. Το μυστικό στο ριζότο είναι πάντα ότι πολύ πολύ αργά προσθέτουμε λίγο-λίγο το ζωμό. Δεν θέλουμε δηλαδή το ρύζι να βράσει μέσα σε πολύ νερό, το οποίο μετά ενδεχομένως θα πετάξουμε ή οτιδήποτε. Προσθέτουμε το ζωμό σε πολύ μικρές ποσότητες, έτσι ώστε πολύ αργά το ριζότο, το ρύζι, να τον πίνει και να αποκτά την υφή που θέλουμε.
Τώρα λοιπόν θα αρχίσουμε να ψήνουμε σκέτα, ξαναλέω, τα άγρια τα μανιτάρια σε ένα καυτό τηγάνι. Θέλουμε να τα κάψουμε, όχι βεβαίως να καούνε, μεταφορικά το λέω, έτσι ώστε να βγάλουν όλα τα αρώματα της γης στην επιφάνεια. Όταν λοιπόν θα το σερβίρουμε και θα τα προσθέσουμε στο πιάτο μας, η μανιταρίλα να είναι πλήρης και καθολική. Το ριζότο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, οπότε τώρα θα προσθέσουμε βούτυρο και θα προσθέσουμε και παρμεζάνα. Και τα δύο αυτά θα βοηθήσουν να χυλώσει και να έχει ακόμα καλύτερη υφή. Την παρμεζάνα την κόβουμε σε πεταλάκια, σε φλούδες, έτσι ώστε να μπορέσει, γιατί είναι ένα τυρί σκληρό εκ των πραγμάτων, να μπορέσει να λιώσει, όχι τελείως, να μείνει λίγη από την υφή της, αλλά να δώσει και την όμορφη γεύση της. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Τα άγρια μας τα μανιτάρια τα καψαλίσαμε. Δεν έχουν πετρώσει, δεν έχουν καρβουνιάσει ή κάτι τέτοιο. Απλά έχουν βγάλει όλο τους το φυσικό άρωμα με μία έτσι μικρή, ένα μικρό στοιχείο καπνού. Τώρα θα προσθέσουμε λίγο λεμόνι φρέσκο και λίγο φρέσκο μαϊντανό. Θα ανακατέψουμε και αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό γευστικό καταλύτη για το πιάτο μας, το οποίο είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Και βέβαια ήρθε η καλύτερη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που το ριζότο μας θα το σερβίρουμε. Έχει χυλώσει ακριβώς όπως θέλουμε. Υπενθυμίζω ότι παραμένει ένα πιάτο μπρουτάλ, χειμωνιάτικο, βαρύ, ζεστό, πλούσιο. Γι' αυτό και θα δείτε σε λίγο ότι θα το συνδυάσουμε και με κόκκινο κρασί. Είναι καθαρά πιάτο για χειμώνα. Τώρα θα σερβίρουμε με το μείγμα από τα έξτρα μανιτάρια, τα άγρια που καψαλίσαμε πριν, με το μαϊντανό. Θα το ανακατέψουμε σε λίγο. Θα χρησιμοποιήσουμε ελάχιστο λάδι τρούφας. Γενικά δεν είμαι φαν και το έχω πει πολλές φορές και το έχω γράψει. Το συγκεκριμένο όμως, επειδή το έχει φτιάξει τρουφοκυνηγός μπροστά στα μάτια μου από τρούφες που κυνηγήσαμε μαζί, ξέρω ότι είναι σωστό και αγνό και έτσι όπως πρέπει να είναι. Λίγο θέλω, μια σταλίτσα. Αυτό. Δεν θέλω τρουφίλα, δεν θέλω να μου καλύψει, όπως μπορεί πολύ εύκολα να κάνει η λευκή τρούφα, να μου καλύψει όλες τις γεύσεις του πιάτου. Θέλω να βγάλει ακόμη περισσότερο τα γήινα αρώματα που έλεγα πριν. Τώρα θα ανακατέψω και πόπο, μιλάμε για μια πανδεσία από μανιτάρια. Δηλαδή, αν σε κάποιον αρέσουν τα μανιτάρια, αυτό είναι το πιάτο του, ειλικρινά. Θα τρίψω πιπέρι φρέσκο. Και θα γαρνίρω με ένα κλωναράκι θυμάρι φρέσκο από την κλάστρα μου. Αυτό το έχω μάθει από ένα σεφ στην Πορτογαλία και έκτοτε το χρησιμοποιώ πάντα και μου αρέσει πάρα πολύ ως τελική πινελιά σε ένα πιάτο μανιτάρια άγρια. Και όπως είπα και πριν, ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε το κρασί. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι με τα μανιτάρια θέλουν λευκό κρασί. Εγώ με ένα τέτοιο πιάτο, επειδή όπως σας είπα ο χαρακτήρας του είναι αυστηρά χειμωνιάτικος, θέλω κρασί κόκκινο και πάντα ψάχνω κρασιά τα οποία θα βγάλουν μία έξτρα γήινη νότα. Αυτή δεν την επιτυχάνουμε τόσο από το βαρέλι, από την παραμονή του κρασιού στο βαρέλι, όσο από τις ποικιλίες και από τον τρόπο της συνοποίησης γενικότερα. Εδώ πέρα έχω επιλέξει ένα ερυθρό κρασί από την Πούλια, από το τακούνι της Ιταλίας, και εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ εξαιρετική, ένα εξαιρετικό σαμπελόνι της οικογένειας Αντινόρη. Είναι ένα ερυθρό κρασί από ποικιλίες με βάση το Νέγκρο Αμάρο και το Πριμιτίβο, γηγενείς ποικιλίες του Ιταλικού Αμπελόνα. Πράγματι μου βγάζει αυτό που θέλω, γιατί θέλω, εδώ πέρα ουσιαστικά είναι σαν να τρώμε κρέας. Έτσι, είναι η πρωτεΐνη και το τέριασμα θα είναι αυστηρά για μένα κόκκινο κρασί. Θέλω λοιπόν όχι τόσο φρουτόδι αρώματα, όχι τόσο πιπεράτα ή οτιδήποτε, θέλω το γήινο και εδώ πέρα μου το βγάζει αρκετά. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, τρώμε και πίνουμε. Στην υγειά σας και καλή όρεξη. Mm.